τελικά τι ήταν αυτό που σας έφερε ξανά κοντά και ίσως συζητήθηκε και η συγγνώμη από μεριά της, Κωνσταντίνας. Θεωρώ ότι δεν είναι η συγγνώμη που μένει στο τέλος αυτών των σχέσεων. Για μένα δεν είναι το ζητούμενο η συγγνώμη πάντα. Είναι να προχωράμε μπροστά, να βλέπουμε αλλιώς τη ζωή και την κάθε στιγμή. Τις μέρες γίνεται και λόγος σχετικά με τα unfollow που κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο Instagram. Εσάς έχει τύχει να σας κάνει παλαιότερα που είχατε και μια μικρή έτσι διαμάχη. Μπλοκ. Το μπλοκάρω εγώ αύριο. Το λέω γιατί είχα κάθε λόγο στο παρελθόν να τον μπλοκάρω τον άτιμο. Μου ξέφυγε. Τι λέτε αυτά, θα σας κάνει μπλοκ. Να με κάνει μπλοκ τώρα, εδώ και τώρα. Γιατί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έγινε έξαλλος και στην πρωινή εκπομπή τη ραδιοφωνική τα έβαλε εντός εισαγωγικών με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και όλη την ομάδα. Τι το φταίξε ο Γιώργος. Άκου να σου πω λίγο. Όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο στο παρελθόν και μετά διαφωνείς, αυτό είναι γιατί κάτι σου λείπει από την αγάπη που είχατε. Αυτό πιστεύω ότι είναι και πιστεύω ότι θα τα ξαναβρούνε. Οπότε τώρα κάνουμε έναν τόρο να δούνε το Λιάγκα, να μην δούνε εμένα στις 12 παρατέτα. Το είναι λάθος αυτό. Μην με ρωτάτε για την Πάλους.